Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Έχουμε βλογκάκι σήμερα. Έχω πιάσει το παράθυρο γιατί ο καιρός επιτέλους έχει αρχίσει να γίνεται ευθυνοπορεινός. Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε σήμερα θα είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, έως πολύ θα έλεγα. Σκέφτηκα να σας δείξω τα στολίδια που θα ετοιμάσω για το χριστουγεννιάτικό μου δέντρο. Και αντί να κάνω ένα βιντεάκι καθιστό αναφέροντας στα στολίδια που μου αρέσουν και που θα ήθελα να φτιάξω, να το κάνουμε τύπου βλογκάκι, να σας δείξω τα σχέδια τα οποία επέλεξα, τα οποία θα τα βάλω όλα στο κουτί περιγραφής γιατί θα είναι δωρεάν σχέδια. Μπορεί να είναι και κάτι δικό μου που έχω φτιάξει πριν από καιρό, οπότε σίγουρα θα το δείτε. Το δέντρο μου το στολίζω με χρωματισμούς του κόκκινου, του λευκού και του ασημί. Δεν θα αγοράσω καθόλου νήματα. Έχω ήδη νήματα, κατά κύριο λόγο ακριλικά και βαμβακερά θα χρησιμοποιήσω για τα στολίδια που θα φτιάξω. Είμαι από αυτούς που στολίζουν νωρίς. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία αυτή του να χαζεύω τα χριστουγεννιάτικα. Έχω χαλάσει πάρα πολλά χρήματα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου για να στολίζω τα χριστουγεννιάτικα δέντρα μου. Τα πρώτα μου δέντρα ήταν ξεκάθαρα πανηγύρι, είχαν τα πάντα όλα πάνω. Τα τελευταία χρόνια μου έχει κολλήσει και το έχω δει η Βασίλισσα της Νύχτας και μου αρέσουν αυτά τα μπλε, τα ασημί που είναι πολύ μόδα φέτος. Στον άντρα μου όμως δεν αρέσουν καθόλου αυτά, οπότε δεν του χαλάω χατήρι. Θα κάνω έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρικο δέντρο, βάζοντας μέσα λίγο και την γκλιτεριά μου, δεν θα το αντέξω. Παίρνω δηλαδή και έχω ήδη στολίδια τα οποία είναι σε αυτούς τους χρωματισμούς, είναι οι μπάλες που έχω διαλέξει, συγγνώμη, γυάλινες, οπότε έχει έτσι ένα στρασάκι και αυτό μέσα, για να γίνει και το δικό μου κέφι. Θα ήθελα πολύ να σας πάρω μαζί μου, να στολίσουμε το δέντρο μαζί φέτος. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τέτοια βίντεο και θα ήθελα πολύ να κάνω κι εγώ ένα τέτοιο βίντεο. Δεν είμαι ειδικός σε καμία περίπτωση. Ούτε τα βίντεο τα οποία βλέπω θεωρώ ότι είναι ειδικών. Απλώς είναι, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί μου, το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν ξέρω. Είναι σε κάποιους ανθρώπους που γι' αυτό και μας αρέσει να στολίζουμε νωρίς, μας φτιάχνει τη διάθεση να βλέπουμε Χριστούγεννα γύρω μας. Περιμένω να μου πείτε εσείς αν στολίζετε νωρίς ή αν στολίζετε αργά. Αν φτιάχνετε πράγματα, έχω δει εξαιρετικά πράγματα να γίνονται, δηλαδή σε ομάδες στο Facebook, στο Pinterest, που από εκεί προέρχεται κατά κύριο λόγο η έμπνευσή μου. Και εκεί έχω βρει και τα περισσότερα σχέδια τα οποία έχω βάλει έτσι λίγο στο μάτι για να φτιάξω. Δεν ξέρω πώς θα μου βγούνε. Έχω κάνει και εγώ κατά καιρούς διάφορα πράγματα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα χρησιμοποιήσω και αυτά που έχω. Η Φωτεινή στο Back to Handmade επίσης έχει κάνει, νομίζω πριν από 2 ή 3 χρόνια, είχε κάνει κάτι σαν τύπου 12 μέρες των Χριστουγέννων και έφτιαχνε στολίδια με βελονάκι. Πολύ όμορφα και χαριτωμένα στολίδια, οπότε μπορείτε να πάρετε ιδέες και από εκεί. Έχουμε χρόνο ακόμα για να προετοιμαστούμε και περιμένω να μου πείτε αν σας αρέσουν αυτά τα οποία έχω φτιάξει, αν θα δοκιμάσετε να φτιάξετε κάτι κι εσείς, αν έχετε ήδη τελειώσει και έχετε ήδη στολίσει, γιατί το έχω δει και αυτό τώρα που μιλάμε. Είναι νομίζω 4 σήμερα έχει ο μήνας, 4 Νοεμβρίου. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουν περάσει 2-3 μέρες από τότε που έκανα το ξεκίνημα του vlog και δεν έχω φτιάξει τίποτα, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και προσπαθώ να τελειώσω με τις δουλειές του σπιτιού. Εν ολίγης με κέρδισαν οι ντουλάπες. Δεν ξέρω βέβαια αν θα αλλάξει ξαφνικά, απλώς προσπαθώ να το προλάβω όσο μπορώ. Έχει αλλάξει και η ώρα και
έχει μειωθεί το φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε δυσκολεύει λίγο περισσότερο αυτό το χρόνο σε ό,τι αφορά τις δουλειές. Θέλω να βλέπω τι κάνω. Οπότε άφησα λίγο στην άκρη το πλέξιμο, γιατί να σας πω την αλήθεια, ο καιρός μοιάζει λίγο για άνοιξη και όχι για να πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έβγαλα αυτά εδώ τα νήματα, αυτό εδώ το λευκό, το μπορντό βασικά, αυτό εδώ το κόκκινο και το γκρι. Αυτά είναι ακριλικά, αυτό τη σκάτια πρέπει να έχει και λίγο μαλλί μέσα. Πιθανόν δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το κόκκινο. Είναι λίγο έτσι πιο έντονο και μπορεί να κάνει αντίθεση στο δέντρο, για να φαίνεται λίγο έτσι πιο φανταχτερό το κόκκινο, για να το πω. Να έχει λίγο πιο μπαμ αποτέλεσμα. Θα δω τώρα, θα δοκιμάσω και θα δω πώς θα μου βγούνε. Και σκεφτόμουν να κάνω από 3 σχέδια για το κάθε ένα που θέλω. Από ένα σε κάθε χρώμα, δηλαδή θα δείτε τι θα βγει στο τέλος, γιατί ούτε και εγώ ξέρω. Και μάλλον θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα 3. Και βλέπουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό το βίντεο. Να ζουμάρω λίγο να το δείτε. Θα σας το έχω και στο κουτί περιγραφής. Είναι αυτό εδώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βλέπετε. Θα ξεκινήσω με αυτό και θα ξεκινήσω με το κόκκινο χρώμα και βλέπουμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ακολουθώ το σχέδιο όπως το δείχνει στο βίντεο, αλλά όπως βλέπω, δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο καλά στην κάμερα, δηλαδή αυτό είναι το χέρι μου και αυτή είναι η βάση. Οπότε θεωρώ ότι αν το συνεχίσω έτσι, επειδή στο βίντεο εκείνη χρησιμοποιεί διαφορετικό νήμα προφανώς, βγαίνει πιο μικρό. Εγώ δεν θέλω να βγει τόσο μεγάλο το δέντρο, οπότε θα ψηλώσω. Και θα δω μήπως ξεκινήσω τη μείωση για να κάνω την αλλαγή, που είμαι μες στη 15η σειρά, 15, 14, να το αφήσω, συγγνώμη, στην 5η σειρά, να το αφήσω εδώ.
Λοιπόν. Και έχω μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Είμαι στην τέταρτη σειρά. Οπότε εδώ θεωρητικά θα πρέπει να ξεκινήσω τις μειώσεις για να δω πόσο έχω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 έχω μέχρι εδώ. Οπότε, να αφήσω 8 όσο έχει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οκ, ας το δοκιμάσω έτσι και βλέπουμε, δηλαδή. Πλέξω 1, 2, 3, 4, 5. Να πλέξω βουβό στις επόμενες 5 σειρές. Και βλέπουμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε καλό φως. Θα σας πω τι έκανα. Σταμάτησα στην τέταρτη σειρά του βίντεο. Ξεκίνησα να μαζεύω, να μετρήσω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ έπλεξα 2 στην πρώτη σειρά, είναι έτσι κανονικά για να το βλέπουμε πιο σωστά. Και έπλεξα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έκανα την αύξηση εδώ στη μέση από 5. Πάλι έπλεξα 7 και 2 εδώ στο τέλος μαζί. Και μετά εδώ γυρίζοντας πάλι 5. 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ στο πέμπτο, αν μετράω σωστά, τέταρτο ή πέμπτο τώρα έχω κολλήσει, έκανα την αύξηση με την αλυσίδα και πλέκοντας πάλι ένα ποδαράκι στο ίδιο. Και εδώ τώρα θα το σταματήσω και θα πλέξω ακόμη ένα τέτοιο ίδιο για να κάνω την ένωση και το κορδονάκι εδώ πάνω για να μπορώ να το πιάσω αν χρειαστεί ή να βάλω κλειψάκι από αυτά που έχω για να βάζω τα στολίδια. Πλέκω άλλο ένα ίδιο γιατί θα τα ενώσω για να κάνω το στολίδι έτσι όπως το βλέπω στο βίντεο, τουλάχιστον περίπου έτσι όπως το βλέπω στο βίντεο. Τα καλά του χειμώνα ανοίχτως, ελπίζω να φαίνεται λίγο το δεντράκι που έχω φτιάξει. Βγήκε αρκετά φαρδουλό, δεν με πειράζει όμως, θέλω να φαίνεται έτσι λίγο από το στο δέντρο. Δεν ήθελα να είναι και τεράστιο, αλλά δεν ήθελα να είναι και μια σταλιά. Έχω βάλει λίγο γέμισμα μέσα και έχω κάνει στο κλείσιμο, γιατί το κλείσα πλέκοντάς το με το βελονάκι γύρω-γύρω. Έχω βάλει στο κλείσιμο, έκανα και το κορδονάκι αυτό εδώ πέρα με μια αλυσίδα για να μπορέσω να το έχω αν το χρειαστώ ή να το κρεμάσω. Συμπαθητικό έχει βγει. Κάπως έτσι θα το πάω τώρα. Να στο λέτε την ημέρα για να βλέπετε γιατί νυχτώνει και δεν βοηθάει αυτό πάρα πολύ στο να είναι καλή εικόνα.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έχουμε κάποιες μέρες να τα πούμε. Έχω τελειώσει τα στολιδάκια που θέλω να κάνω, δεν ήταν και πολλά, αλλά λόγω του ότι νυχτώνει νωρίς, έτσι δεν ήταν εύκολο να σας τα δείξω και βρήκα ευκαιρία σήμερα που έτσι είμαι μέρα στο σπίτι και έχει και πολύ ωραία μέρα έξω, να σας δείξω λίγο τι έφτιαξα. Θα σας γυρίσω την κάμερα και θα σας μιλάω. Άλλη μόνο μου δεν είχαμε φασαρία απ' έξω. Έχω ανοιχτό παράθυρο, δηλαδή τόσο ζέστη έχει. Τέλος πάντων. Περιμένω από εσάς να μου πείτε τι έχετε φτιάξει, αν έχετε στολίσει και θα σας δείξω τα στολίδια τα οποία έφτιαξα και θα σας έχω και ένα μικρό haul με τα στολίδια τα οποία αγόρασα για φέτος. Ευελπιστώ να καταφέρω να φτιάξω ένα βίντεο στο οποίο θα στολίζουμε μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή θέλω πολύ να το φτιάξω και ελπίζω να μου βγει και να το ανεβάσω την επόμενη εβδομάδα. Περιμένω και εσείς να μου πείτε αν έχετε προετοιμαστεί, αν έχετε στολίσει, αν έχετε φτιάξει πράγματα. Θέλω έτσι λίγο να τα πούμε στα σχόλια, να ασχοληθούμε με κάτι ευχάριστο, με κάτι χαρούμενο. Και πάμε να σας δείξω τι έφτιαξα, πώς το έφτιαξα, αν και το είδατε λίγο μέχρι τώρα. Και να μου πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, εγώ σας έχω μαζέψει εδώ όλα τα στολίδια, ελπίζω να τα βλέπετε καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεντράκια, με βαμβακερό νήμα και με λίγο πιο λεπτό, με πιο μικρό βελονάκι, με πιο μικρό νούμερο βελονάκι. Σίγουρα θα έβγαινε διαφορετικό το αποτέλεσμα και πιο κοντά σε αυτό που υπάρχει στο βίντεο που είδα. Ωστόσο, μου αρέσουν πολύ, δηλαδή φαίνονται για δεντράκια και τα αστεράκια. Να σας πω την αλήθεια, αυτό εδώ το δοκίμασα να κάνω δύο κομμάτια και να κάνω το κλείσιμο εδώ με τα δύο κομμάτια με βελονάκι. Δεν τρελαίνομαι, προτιμώ αυτό εδώ, δηλαδή προτιμώ αυτά εδώ. Δεν ξέρω μήπως κάπου εδώ έκανα λάθος στις ενώσεις και γι' αυτό μου έχει βγει έτσι. Προτιμώ αυτά, τώρα δεν ξέρω, είναι θέμα γούστου, το δοκίμασα, δεν πρόκειται να το ξυλώσω και να το αλλάξω. Αυτό θα μείνει. Και εδώ έχουμε το γνώμ, ο φίλος μου εδώ. Νιώθω ένα τεράστιο σεβασμό και βγάζω το καπέλο σε όλες όσες φτιάχνετε αμιγκουρούμι. Έχει 9 κομμάτια αν θυμάμαι καλά. Στο βίντεο έφτιαχνε το με άλλο χρώμα τη μητούλα και με άλλο χρώμα και με κουμπάκια, είχε χαντρούλες για τα κουμπάκια, εγώ δεν είχα. Τα έραψα απλώς και έκανα και τη μύτη με το λευκό χρώμα. Βασικά μπορεί και να μην έραβα και τα χεράκια αν με ρωτάτε, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν λίγο περιττό εδώ το ράψιμο αφού καλύπτεται γύρω γύρω με το καπελάκι για να μην φεύγουν πολύ και φαίνεται ανακατεμένο, ούτε τα γένια του εδώ και τα μαλλιά του έραψα τελικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι δεν είχα την υπομονή να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί έχει πολλά ραψίματα, έχει τις θέλει ρε παιδί μου πολύ να ασχοληθείς, να κάνεις τώρα κομμάτι-κομμάτι και μετά να καθίσεις να τα ενώσεις. Δεν έχω την υπομονή αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτάτε, μπορεί να το δοκιμάσω λίγο αργότερα μέσα στο Δεκέμβρη και να φτιάξω ακόμη ένα. Και νομίζω ότι αυτά θα είναι τα στολίδια που θα έχω για φέτος, με μία μόνο επιφύλαξη, γιατί έχω υποσχεθεί να κάνω ένα gingerbread man στον άντρα μου για το αυτοκίνητο, για να στολίσει τον καθρέφτη του αυτοκίνητου. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το κάνω και τι θα βρω. Ελπίζω να σας το δείξω σε επόμενο βίντεο, αν βρω κάτι και μου αρέσει. Τα βίντεο και τις πληροφορίες για τα σχέδια τα οποία υπάρχουν εδώ θα σας τα έχω στο κουτί περιγραφής για να τα βρείτε. Αυτό εδώ είναι φανταστικό, φανταστικό, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα το οποίο έχει βγάλει. Και τα υπόλοιπα, απλώς εντάξει, αυτό εδώ το έχει περισσότερη δουλειά και καταλαβαίνετε ότι ήταν και πιο δύσκολο για να φτιαχτεί, έτσι. Δεν ήταν κάτι το οποίο γινόταν σε ένα απόγευμα, ασχολήθηκα αρκετά. Και ίσως γι' αυτό δεν έφτιαξα και κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά αυτά τα στολίδια. Τα σχέδια που ασχολούμαι είναι, τα χρώματα μάλλον τα οποία επιλέγω είναι αυτά. Και τώρα θα σας φέρω και τα χριστουγεννιάτικα στολίδια για να σας κάνω το haul να δείτε τι αγόρασα για το χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος.
Λοιπόν, μία γενική όλα τα στολίδια. Θα ξεκινήσω από αυτά εδώ, τα οποία τα έχω αγοράσει από τοπικό κατάστημα, το οποίο έχει όλα τα χριστουγεννιάτικα στολίδια σε προσφορά, γιατί από ό,τι ξέρω θα κλείσουνε, έτσι τουλάχιστον μου είπανε. Οπότε έχω αγοράσει σε πολύ καλή τιμή και το δεντράκι και τις μπαλίτσες που έχω πάρει. Γι' αυτό και αγόρασα παραπάνω. Πρέπει να είχαν σε καλή τιμή. Δεν είναι τιμές τζάμπο, αλλά δεν, όταν παίρνεις ένα γυάλινο στολίδι, δεν περιμένεις να το πληρώσεις και ένα ευρώ, έτσι. Σίγουρα θα κοστίζει παραπάνω. Για να καταλάβετε λίγο και τα χρώματα στα οποία θα κινηθώ. Αυτές εδώ είναι σίγουρα γυάλινες. Και αυτή εδώ είναι γυάλινη. Αυτές εδώ πρέπει να είναι κάπως σαν πλαστικό, δεν είμαι σίγουρη. Και πήρα και το δεντράκι, το οποίο είναι με μπαταρία. Έχω αυτά τα γκρι, μου αρέσουν έτσι λίγο τα, αυτά που κάνουν λίγο vintage, όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε, και τα μπορντό. Το δεντράκι, που σας είπα, έχει σε αυτό το γκρι χρώμα. Και τώρα θα πάμε, για αυτό το κατάστημα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο site για να δείτε. Αυτή εδώ μου άρεσε πάρα πολύ μπάλα. Λες, σκέφτομαι ότι σωστά ήταν καλή ιδέα να πάρω και ακόμη μία. Και αυτή εδώ. Αυτές εδώ έχουν λίγο έτσι το ασημό vintage κάτι. Και τα υπόλοιπα που θα σας δείξω τα έχω πάρει από το Epilegin. Θεωρώ ότι το Epilegin έχει τα πιο ωραία στολίδια που έχω δει. Αυτά εδώ νομίζω ότι τα έχει και το My Season. Κάπως έτσι λέγεται το μαγαζί, δεν είμαι σίγουρη. Θα σας το έχω στο κουτί περιγραφής. Δηλαδή αυτή τη μάρκα των στολιδιών την φέρνει και αυτό το κατάστημα που υπάρχει ηλεκτρονικό. Αν καταφέρω να βρω, γιατί όπως σας είπα το κατάστημα το συγκεκριμένο κλείνει και δεν έχει online shop για να μπορέσω να σας το βάλω στο κουτί περιγραφής, και όλα τα στολίδια τα οποία βλέπετε τα έχω αγοράσει με τα λεφτά μου, δεν είναι κάτι χορηγούμενο ή δώρο για να σας το πω. Αν καταφέρω να βρω πού υπάρχει αντίστοιχη εταιρεία που φέρνει τέτοιου τύπου στολίδια, θα σας το έχω στο κουτί περιγραφής. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο το φέρνει το My Season που σας έλεγα πριν, ή άλλη λέγεται κάπως αλλιώς στο κατάστημα, θα σας το έχω από κάτω. Αυτά εδώ, οι τρεις αυτές μπάλες και τα κρυσταλάκια αυτά εδώ, τα οποία τα αγοράζω κάθε χρόνο, γιατί αν υπήρχε τρόπος θα έβαζα σε όλο το δέντρο τέτοια, διότι με τα λαμπάκια κάνουν ένα φοβερό αποτέλεσμα το βράδυ. Μπορεί να μην φαίνονται την ημέρα, αλλά αν το βάλεις αυτό και από πίσω υπάρχει φωτάκι, δίνει μία λάμψη στο δέντρο και καταλαβαίνετε, εγώ έχουμε ξαναπεί, θέλω να είναι λαμπερό. Και αυτά εδώ, οι μπάλες αυτές είναι γυάλινες όπως καταλαβαίνετε, είναι φανταστικές. Προτιμώ να πάρω αυτά εδώ μόνο και να μην πάρω τίποτα άλλο και να έχει το δέντρο μου πάνω κορδελίτσες και αυτά, παρά να γεμίσω με μπάλες οι οποίες εν τέλει δεν μου κάνουν και τόση εντύπωση. Είμαι σε αυτό το στυλ, το ο καθένας όπως νομίζει και όπως βολεύεται καλύτερα. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά εδώ τα στολίδια τα οποία διάλεξα. Θα σας έχω στο κουτί περιγραφής το online κατάστημα από το Epilegin. Ξαναλέω, το έχω αγοράσει, δεν μου τα έχουν δώσει ούτε μου τα έχουν χαρίσει. Τα περισσότερα, το χριστουγεννιάτικο δέντρο μου και τα λαμπάκια μου επίσης είναι από εκεί, τα οποία τα έχω αγοράσει εδώ και χρόνια. Υπάρχει κατάστημα, φυσικό κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο και στην Αγία Παρασκευή. Στον Άγιο Δημήτριο είναι στο Mall, στην Αγία Παρασκευή είναι επί της Μεσογείων. Έχει φανταστικά στολίδια, παιδιά, εντάξει, είναι όλα ένα και ένα. Δεν έχω λόγια, δηλαδή αν έχετε πάει ή έχετε εικόνα, θέλω να σας πω ότι χάνουν τα στολίδια που έχουν από το site. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το περιγράψω. Αν τα δεις από κοντά παθαίνεις πλάκα, δεν ξέρω αν φταίει ο τρόπος που τα έχουν διακοσμήσει ή οτιδήποτε, αλλά είναι φανταστικά ένα και ένα. Και τώρα εδώ θα σας κάνω το γενικό μου το πλάνο, πάρω και τα σακουλάκια εδώ γιατί έχω γεμίσει το κρεβάτι με σακουλάκια, για να καταλάβετε λίγο πού κινούμε σε ό,τι αφορά τους χρωματισμούς. Δηλαδή βλέπετε, παίζω κοντά σε αυτά τα τρία χρώματα, στα γκρι, τα λευκά, τα ασημή
Και τα κόκκινα, κόκκινα έτσι, μ' αρέσουν και τα πιο μπορντό, αλλά έχω και στολίδια που έχουν αυτούς εδώ τους χρωματισμούς, γι' αυτό διάλεξα αυτό εδώ το χρώμα. Το άλλο μπορντό που σας έδειξα στην αρχή μου φανόταν λίγο σκούρο. Αυτό λοιπόν ήταν και το βλογκάκι μας. Ευελπιστώ το βίντεο της επόμενης εβδομάδας να είναι ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Μισό λεπτό να σας γυρίσω στην κάμερα να με βλέπετε. Σας γύρισα το βίντεο, να μην σας αποχαιρετήσω βλέποντας μόνο στολίδια, αν και ξέρω ότι θα σας αρέσει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αυτό ήταν το βλογκάκι που ετοίμασα για εσάς με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Όπως σας είπα, περιμένω να μου πείτε αν εσείς έχετε φτιάξει πράγματα. Εμένα μου αρέσει αυτό το mix and match. Κάποια να είναι χειροποίητα, κάποια να είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα. Βασικά μου αρέσει να είναι όλα ιδιαίτερα, αλλά κάπως να έχουν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους για να μπορώ να τα βάλω πάνω στο δέντρο. Είμαι σε αυτό το mood και σε αυτή τη διάθεση αυτή την περίοδο. Τα χρώματα σας τα έδειξα με τα οποία θα στολίσω. Ελπίζω να είμαστε καλά την επόμενη εβδομάδα. Να σας έχω το βίντεο, να μου βγει δηλαδή, γιατί δεν το έχω ξανακάνει. Και να σας δείξω πώς θα στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο βάζοντας όλα αυτά τα καλούδια τα οποία σας έδειξα πριν από λίγο. Περιμένω φυσικά να μου πείτε αν έχετε στολίσει, με τι στολίσατε, όλα αυτά τα πολύ όμορφα και τα πολύ χαρούμενα που προσφέρει αυτή η περίοδος. Δεν ξέρω αν σας φάνηκαν πολλά ή λίγα τα στολίδια τα οποία έφτιαξα. Τα έκανα με αυτή τη διάθεση που είχα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πιέζομαι για να το ζωρίσω και να κάνω παραπάνω πράγματα. Αν μου βγει στην πορεία, όπως σας είπα, θα κάνω και κάτι άλλο. Ελπίζω να τα πούμε και να έχετε εικόνα κι εσείς για το τι φτιάχνω. Βρείτε με και στο Instagram, γιατί εκεί ανεβάζω πιο συχνά και δείχνω λίγο πιο εύκολα τα πράγματα τα οποία φτιάχνω. Δεν είναι πάντα εύκολο να ανέβει ένα βίντεο με τα πράγματα τα οποία φτιάχνεις, ενώ στο Instagram είναι απλώς μια φωτογραφία, ένα story και ίσως είναι πιο εύκολο για εσάς να το δείτε για όσους έχετε Instagram. Θα σας το έχω στο κουτί περιγραφής. Και αυτό ήταν το βίντεο αυτής της εβδομάδας. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!